Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Όπως καταλάβατε, για άλλη μια φορά θα βγούμε από το πλάνο, γιατί μιας και έχουμε να ανοίξουμε σήμερα το Pop in a Box, να πούμε ότι είναι το Σεπτέμβρη, ήρθε την προηγούμενη, την παραπροηγούμενη εβδομάδα μάλλον, ήρθε τέλη Σεπτέμβρη, ήρθε καλά, αλλά εντάξει, εγώ το κράτησα γιατί τότε είχαμε Κυριακάτικο Special, το Wishbox, το Chase Hall από το Wishbox, ας πούμε, με το giveaway, όπου άναπρεπε σήμερα, ναι, είναι να δείτε, μάλλον είδατε ήδη και την κλήρωση, το αποτέλεσμα της κλήρωσης, το ποιο κέρδισε. Το άφησα για αυτή την Κυριακή, για Special αυτή τη Κυριακή, να πούμε, μια και ξέρετε κάθε Κυριακή γουστάρα να σας έχω κάτι Special. Δωδεκάδα ήρθε για ακόμα μια φορά μεγάλο αυτά εδώ, σαν να έκανε κάποιος την απόπειρα να τα ανοίξει, ευτυχώς όμως δεν το άνοιξε. Πάμε να μπούμε μέσα, είναι αγγλικό συνδρομητικό κουτί όπως έχουμε ξαναπεί, ανοίξει τον ίδιο όμιλο με το Pop in a Box, με το Z-Box μάλλον και το My Z-Box, στον The Hat Group όμιλο. Και έχουμε εδώ να πούμε ότι 12 ποπάκια το μήνα εγώ έχω το πακέτο, έχει πολλά πακέτα συνδρομών, ανάλογα τώρα τι το βολεύει και πόσα λεφτά θέλει να δώσει ο καθένας. Γαμάτη συνδρομητική υπηρεσία, μιας και στέλνει αρκετά οικονομικά. Τώρα εμένα, ας πούμε, τα 12 μου βγαίνουν κάπου στα... Τώρα εδώ είναι καλά, παλεύεται. Τα 12 μου βγαίνουν κάπου στα... κάπου στο κατοστάρικο το μήνα. Και είναι μια πολύ συμφέρουσα τιμή, μιας και βγαίνει κάπου στα 8 ευρώ το κομμάτι. Και έχουμε βγάλει και μεγάλα κομμάτια, και rides και ξέρω εγώ. Εδώ έχουμε ένα μάτσο Air Plus, ναι, για να προστατευτούν τα κομμάτια μας, καλό αυτό. Και πάμε να ξεκινήσουμε να βγάζουμε τον νέο εκπληκτικό τρόπο. Ωραία, ας το ανοίξουμε και αυτό, αλλά δεν θα δω μέσα τι παίζει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε εδώ, τώρα τα έχει πακεταρισμένα, εγώ θα βγάζω ένα-ένα. Ξεκινάμε με τον Davos Seaworth, α, μάλιστα. Το Pop Game of Thrones νούμερο 62, ο αγαπημένος Davos, ωραίος, από τη νέα σειρά. Εντάξει, την προηγούμενη φορά μας στείλανε την Daenerys πάνω στο θρόνο. Και τι άλλο, και κάτι ακόμα μας είχαν στείλει, το Mark the Might νομίζω. Ναι, πίσω από το τελευταίο wave, όχι το τελευταίο βασικά, από ό,τι είδα βγήκε και πιο καινούριο wave, οπότε να τα περιμένουμε και εκείνα. Pop Game of Thrones νούμερο 62, άντε να βγει και η 8η σεζόν, να τελειώνουμε αυτό, φτάνει, πέρασε ο καιρός. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε, συνεχίζουμε. Οπα, α, Jurassic World, ποιον έχουμε, τον Owen Grady. Μάλιστα, αγαπημένη θεματολογία και αυτή, αγαπάω και τους δεινόσαυρους και το Jurassic World και το Jurassic Park εννοείται. Pop Movies νούμερο 585, πάρα πολύ ωραίος. Πρέπει να είναι και το πρώτο ποπάκι από αυτή τη σειρά νομίζω που λαμβάνουμε. Ναι, γιατί δεν έχω βγάλει κάτι άλλο. Έχουμε την Blue, έχουμε τον Indoraptor, την Claire Dax και το Stigimoloch. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω και τα δεινοσαυράκια εννοείται και γενικά όλα τα pop της σειράς. Λοιπόν, εντάξει, είμαι ψυχολογικά προετοιμασμένος να βγούμε από το πλάνο για άλλη μια φορά. Έχουμε εδώ τα Tasty Triada. Τι κάνανε ακριβώς, τα στείλανε ωραία πακεταρισμένα, όλα είναι τυλιγμένα. Ας βγάλουμε τώρα. Α, εντάξει, θα βγάλουμε δυο μαζί, τρία μαζί θα βγάλουμε. Όπως τα στείλανε. Λοιπόν, έχουμε τον Φιλ, τον Φιλοκτήτη, Jurassic Park, ναι ρε φίλε, και Jurassic Park. Γιατί άλλο έχουμε και Gollum, α, από Lord of the Rings, μάλιστα. Οπότε έχουμε από το δεύτερο κύμα του Lord of the Rings το Gollum. Έχουμε το Chase του μόνο, εμείς μας έλειπε το απλό, τώρα έχουμε και το απλό. Pop Movies νούμερο 532. Από το δεύτερο way, όπως είπαμε, από εδώ ποιον είχαμε. Τον Lars μας είχαν στείλει, αν θυμάμαι καλά, τον Bipin μας είχαν στείλει. Πάρα πολύ ωραία, τώρα έχουμε και το απλό κομμάτι του Gollum, γιατί έχουμε ήδη τον Jace, από το Wishbox νομίζω το είχα πάρει τότε με εκείνη την προσφορά. Εδώ έχουμε τον Phil, ο Φιλοκτήτη, τι λες τώρα, πάρα πολύ ωραίος. Από, αγαπημένο, από το αγαπημένο μου ίσως παιδικό, όταν ήμουν μικρός, Ηρακλής, το βλέπα πάρα πολλές φορές και την ίδια μέρα ακόμα, τον Ηρακλή, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε εδώ Pop Disney, είναι Pop Disney 380. Ωραίος. Έχουμε και το τσεϊσάκι του Ηρακλή. Το βγάλαμε και αυτό την προηγούμενη εβδομάδα από το Wishbox το τσεϊσάκι του. Και τι άλλο, εδώ το θέλω όλους. Εντάξει, όπως και να έχει και τον Άδη και τη Μεγάρα και τον Ηρακλή. Το απλό του κομμάτι και τον Πίγασο και τον μικρό Ηρακλή σίγουρα. Εδώ έχουμε τον Μαλάκα. Τον Ντένις Νέντρι. Τον Μαλάκα. Αυτός ο Μαλάκας είναι η βασική αιτία, ας πούμε, της καταστροφής του πρώτου Jurassic Park. Αυτός ο μαλάκας εδώ για λίγα λεφτά, ας πούμε. Καλά, λίγα λεφτά, δεν είναι λίγα λεφτά, για εκατομμύρια έκανε ό,τι έκανε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πρώτο Jurassic Park έπεσε από αυτόν. Η μαλακία που έκανε εκεί που κατέβασε το ρεύμα, τέλος πάντων, για να πάει να πάρει, ό,τι ήταν να πάρει τα κάποια δείγματα για να τα πουλήσει σε εξωτερικό αγοραστή. Και κάπως έτσι έπεσε το Jurassic Park. Έχουμε εδώ τον Phil, ναι. Κοντεύουμε, είμαστε έτοιμοι να βγούμε από το πλάνο, να τον βάλουμε κάπου εδώ, γιατί με το φως δεν θα φαίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα πάλι, τριπλό πακέτο θα βγάλουμε, όχι, ένα έχουμε. Τι είναι αυτό, α, Deadpool, Domino, άρα και ένα σχετικό με Marvel ή σχέση με την μπλούζα που φοράμε. Η Domino από το Deadpool Parody πρέπει να είναι αυτό, πάρα πολύ ωραία.
και αυτή σε άλλο κουτί σε σχέση με τους άλλους που μας ήρθανε. Η Domino Pop Marvel νούμερο 315, από αγαπημένη θεματολογία σίγουρα. Νομίζω την προηγούμενη φορά βγάλαμε αυτούς τους τρεις. Στο προηγούμενο Pop in a Box. Στο προηγούμενο Pop in a Box βγάλαμε αυτούς τους τρεις. Τώρα έχουμε και την Domino και έμεινε μόνο ο Deadpool, ο οποίος είναι εξαπλωμένος και είναι εκτός σειράς. Τον έπρεπε εκτός σειράς. Γιατί έτσι. Δεν νομίζω να είναι κάποιο exclusive, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Για να συνεχίσουμε να βγάζουμε. Γιατί έχουμε εδώ πολλά να βγάλουμε ακόμα, πιστεύω. Συνεχίζουμε, βγάζουμε πάλι με μονομένο. Άιντε ρε! Η μεγάρα. Η Meg. Το Pop Disney νούμερο 379. Πανέμορφη. Μικρός είχα έναν έρωτα μαζί της. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτή από τη σειρά εννοείται του Ηρακλή. Τι λες ρε φίλε. Μπράβο. Εδώ βγάλαμε να τα έχει και τα άλλα μέσα, να τελειώνουμε και με τη σειρά του Ηρακλή. Μακάρι. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Πρέπει να τελειώνουμε τα κομμάτια. Έχουμε εδώ τον ίδιο τον Ηρακλή. Πάρα πολύ ωραίο. Στο οποίο. Ωραία, φίλε. Είναι το τσιρισάκι του. Εντάξει. Και κοίτα να δεις ειρωνία. Δεν πειράζει. Θα γίνει καμιά ανταλλαγή. Εντάξει. Κοίτα να δεις ειρωνία. Αγοράσαμε μόλις τον Ηρακλή το τσέι του την προηγούμενη εβδομάδα. Σε αυτό που είδαμε στο προηγούμενο. Τέλο πάντων τη προηγούμενη Κυριακή, εντάξει, κάθε Κυριακή θα βλέπετε Ηρακλή Τσέι. Ωραία, στο ρεζολάτο αυτό κόλλητο εδώ πέρα να ξεκολλήσει λίγο, θα το ρυθμίσουμε αυτό. Το 378. Το απλό θέλει και στο στέλνει το Τσέι. Έτσι, ωραία, έχουμε και ένα Τσέι. Έχουμε και να βγάλουμε Τσέι από Pop'n Box, αλλά βλέπετε ότι όλα είναι πιθανά και μεγάλα κομμάτια και Τσέι και exclusive να βγάλει από το Pop'n Box. Μπράβο τα παιδιά και ευχαριστώ. Απλά αυτό είναι ο δεύτερο α πούμε, γιατί μόλι τον είχα αγοράσει δεν πειράζει. Έχουμε δύο Τσέι του Ηρακλή για καμιά τράμπα, για κανένα τέτοιο. Πιάνω εδώ τώρα κάτι το οποίο λογικά είναι μεγάλο και είναι ναι ρε φίλε. Αυτή εδώ μεταξύ είναι και λίγο πιο μεγάλη σε σχέση με τα απλά pop. Φαίνονται λίγο μεγάλη. Είναι η πρώτη ευχή του Αλαντίν. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης ένα αγαπημένο παιδικό που χιλιοέβλεπα μικρός. Το pop, τι να είναι τώρα αυτό, pop Disney, ναι pop Disney λογικά θα είναι και αυτό, το pop Disney 409. Και αυτοί φαίνονται ελαφρώς πιο μεγάλη από τα απλά pop και βαρύ. Θα το συγκρίνουμε όμως σε σχέση με τα άλλα pop. Πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε και movie moments. Βγάλαμε ένα chase μέχρι στιγμής από αυτό το κουτί. Βγάλαμε ένα movie moment. Εδώ τώρα το movie moment όμως πώς θα γυρίσει πάνω εδώ δεν ξέρω. Οπότε ας το δοκιμάσουμε κάπως έτσι λίγο. Απλά δεν θα πολύ φαίνεται. Δεν βαριέσαι. Και έχουμε. Τι άλλο έχουμε. Πιάνω. Ποιο άλλο ποπάκι έχουμε. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Όχι βέβαια. Έχουμε. Ου! Ο τέτοιος, ο Ιαν Μάλκομ, πάρα πολύ ωραίος, ο Τζεφ Γκόντλουμ και αυτός από το Jurassic Park, ο θεωρεί, αυτός πίστευε τέλος πάντων ο Χάο, τέτοιος πώς να το πούμε αυτήν, πίστευε στη θεωρία του Χάος, του επιστήμονας, θεωρία του Χάος, πάρα πολύ ωραίος. 25η επέτειο Jurassic Park βλέπουμε, εντάξει, εγώ δεν είμαι στο πλάνο σίγουρα, δεν ξέρω αν με ακούτε κιόλας, γιατί το μικρόφωνο εκεί που είμαι με πιάνει, λογικά με πιάνει, απλά δεν με πιάνει και τόσο καλά. Και τώρα, ναι, εντάξει. Και έχουμε μέσα άλλο. Έχουμε, βεβαίως έχουμε. Ωραία, μάγκα μου, τι γίνεται εδώ πέρα. Ω, Τζον Σνόου. Τζον Σνόου, έχουμε τον Τζον Σνόου και αυτόν από την ίδια σειρά με τον Ντάβος. Εκεί που πήγαν, μετά το τείχος τέλος πάντων, που πήγαν να βρουν εκεί τι ήταν να βρουν. Μην σας κάνω και πολύ spoil. Έχουμε εδώ Pop Game of Thrones νούμερο 61. Και φαίνεται πάρα πολύ ωραία που πάει και μέσα από το κουτί του ακόμα. Η λεπτομέρειά του φαίνεται πάρα πολύ καλή. Ωραίος, Pop Game of Thrones νούμερο 61, από τα καλύτερα Pop in a Box που έχουμε ανοίξει. Αγαπημένες θεματολογίες και τα σχετικά. Τώρα θα γυρίσει ή θα κολλήσει. Θα κολλήσει, οπότε αναγκαστικά θα ξαναφέρνουμε προς τα εδώ. Και τώρα νομίζω τελειώσαμε, έχουμε εδώ 3-3-9, 10-11, όχι πρέπει να έχουμε ακόμα ένα. Το οποίο δεν το βλέπω και το βλέπω τώρα, ναι και είναι μεγάλο. Είναι ακόμα ένα μεγάλο, τι λέει ρε φίλε, κουτάρα. Είναι ο Τρίμπερτ, ο Δενδρογέννης από το Άρχον Ταχλιδιών. Τώρα το κουτί νομίζω δεν μας χρειάζεται, κάναμε και μια μικρή ζημιά. Δεν πειράζει καθόλου όμως. Pop Movies νούμερο 529. Ο Δενδρογέννης, ωραίο ποπάκι, πάρα πολύ ωραίο ποπάκι, ευκαιρία να το δούμε κιόλας. Το είχα πάρει αλλά το έδωσα σε φίλο, οπότε να το πάλι ξανά. Το είχα πάρει από το Wishbox, αλλά το έδωσα σε φίλο, οπότε να το πάλι ξανά στη συλλογή μας. Τον έδωσα σαν δώρο γιατί έλεγα ότι θα το ξαναπάρω για μένα θα υπάρχει. Αλλά εντάξει, αφού δεν το πήρα, μου το έστειλε το Pop in a Box. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνομαι στο πλάνο. Όχι, λίγο φαίνομαι και λίγο με ακούτε λογικά. Πάμε να τα ανοίξουμε αμέσως να δούμε τη δουλειά τους και τη λεπτομέρειά τους. Τα ανοίξαμε λοιπόν και ευτυχώς για ακόμα μια φορά χώρεσαν στο πλάνο.
Το λες αυτό το Pop in a Box και Pop in a Box παιδικής ηλικίας, γιατί έχουμε Ηρακλή, έχουμε Αλαντίν, έχουμε Άρχοντα Δαχτυλιδιών, που και αυτό ακόμα η δικιά μου σειρά τουλάχιστον ήμασταν μικροί τότε. Jurassic Park σίγουρα ήμασταν μικροί, εννοείται, με τους δεινόσαυρους. Μετά εντάξει, τώρα κάποια παραπάνω, αλλά κατά βάση μιλάμε για παιδική ηλικία. Πάρα πολύ καλό αυτό. Ας ξεκινήσουμε με την Domino, η οποία είναι μόνη της από άποψη θεματολογίας. Οπότε ας ξεκινήσουμε με αυτή. Πάρα πολύ όμορφη. Είδαμε και μια εκδοχή της Domino στο Deadpool 2. Πάρα πολύ ωραία και σαν χαρακτήρας. Μ' άρεσε αρκετά. Δεν την ήξερα και ιδιαίτερα πριν την ταινία, να πούμε. Πάρα πολύ όμορφη. Και το πάκι της πάρα πολύ ωραίο από το Deadpool Parody. Είναι Bobblehead, εννοείται, γιατί μιλάμε για από της Marvel. Και έχει πολύ ωραία δουλειά. Έτσι με αυτή τη στολή, ξέρω εγώ. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο από πάκι. Μπράβο στη Φάνκο για ακόμα μια φορά σίγουρα. Έχουμε εδώ τον Davos, ο οποίος Davos είναι πάρα πολύ ωραίος και το πάκι του βγήκε πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ γαμάτος σαν χαρακτήρας και ξέρει να επιβιώνει, είναι survivor σίγουρα αυτός, να πούμε, ο υπότης των γκρεμιδιών. Και είχα συγκρατήσει λίγο την ιστορία για τον έγανε έτσι Onion Knight, κάτι σε έναν μεγάλο πόλεμο ή στον πόλεμο γενικά είχε πέσει μεγάλη πείνα ή κάπου ήταν κάποιοι παγιδευμένοι ή κάτι τέτοιο. Και όπως είχαν πεινάσει εκεί πέρα, δεν είχαν να φάνε πόσες μέρες. Sky Meteor ο Davos με το. Εντάξει, όταν ήταν και λίγο smuggler, ας πούμε, ήταν λαθρέμπορας. Sky εκεί με το. Και το καραβάκι του, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Την βαρκούλα του εκεί, να πούμε, γεμάτη ζαρζαβατικά, κρεμμύδια και τέτοια. Και έφαγαν τάι σε τον κόσμο. Και από τότε τον βγάλανε οι Orion Knight. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Απλά την είχα συγκρατήσει την ιστορία τότε που την έλεγε. Πάρα πολύ ωραίο, υπάρχει με πολύ λεπτομέρεια. Έτσι εδώ με τη στολή του, το σπαθί του, αυτά έχει ακόμα και το... Δεν έχουν δώσει βάση στο δάχτυλο του, που στα δάχτυλα που ήταν κάποια κομμένα, αλλά εντάξει, δεν δώσαν βάση σε αυτό να κάνουν αυτή την... αυτό που φορούσε τέλος πάντων για τα κομμένα του δάχτυλα. Έχουμε εδώ τον Τζον Σνόου, ο οποίος το ποπάκι του δεν στηρίζεται και πάρα πολύ καλά. Τα πόδια του έτσι είναι λίγο ασύμετρα και θέλει λίγο την ώρα του να στηριχτεί. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Βλέπουμε ήδη είναι χιονισμένα τα ρούχα του. Είναι εκεί από την τελευταία σεζόν ή την πρώτη τελευταία, όχι, νομίζω την τελευταία σεζόν που πέρασαν το τείχος για να φέρουν έναν νεκρό, ξέρω εγώ, ένα white για να τον πάνε στη Σέρσεϊ να την κάνουν να πιστέψει ότι όντως κάτι έρχεται και κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Αλλά αυτή το βιολίτσι. Εντάξει. Θα δούμε τι τέλος θα έχει και αυτή. Πάρα πολύ ωραίο παπάκι όμως. Το σπαθί του λίγο μικρό αναλογικά. Δηλαδή μπορούσε να το κάνει λίγο πιο μεγάλο το σπαθί του, αλλά εντάξει, δηλαδή κάνει εκατοστό ακόμα. Πάρα πολύ ωραίο παπάκι. Πώς εξελίζεται η Φάγκο σε σχέση με τα παλιά pop του Game of Thrones ή με τα παλιά pop του τέλος πάντων Jon Snow. Έχουμε εδώ τον Ηρακλή, ο οποίος είναι Glow in the Dark. Εντάξει, τώρα κατά πόσο. Βασικά, νομίζω μπορούμε να το δούμε ότι είναι Glow in the Dark. Θα το δούμε ότι είναι Glow in the Dark. Θα γυρίσω σε ένα μικρό κομμάτι του σκοτάδι να φαίνεται κιόλα. Λογικά έχει αρπάξει ήδη φως αρκετό. Ωραίο το παπάκι του όμως, εντάξει, το είδαμε και την προηγούμενη Κυριακή. Να κάθε Κυριακή βλέπουμε από κοντά ένα pop του Ηρακλή. Πάμε να το δούμε λίγο την Glow in the Dark πόσο λάμπει στο σκοτάδι για να. Γιατί αυτό δεν είναι ούτε κόκκινο. Είχα πει στο προηγούμενο βίντεο τότε που τον ξαναείδαμε ότι ήταν κόκκινο. Τελικά δεν είναι κόκκινο, είναι λίγο προς το. Έχει και κόκκινο, αλλά είναι και πιο πολύ προς το χρώμα του ανθρώπου. Πάμε να το δούμε αν φωσφορίζει λίγο. Έτσι, λίγο όσο γίνεται να τον δούμε, λίγο τον glow του. Φαίνεται, εντάξει. Φαίνεται ότι το κεφάλι του λάμπει προς το κόκκινο, ας πούμε. Λίγο τα χέρια του έτσι προς το άσπρο. Εντάξει, παλεύεται. Νομίζω δεν είναι και στην καλύτερη ποιότητα, μια και δεν έχουμε και του πιο νυχτερινού φακού, ας πούμε. Αλλά παλεύεται, εντάξει. Και αφού τον είδαμε πως φωσφορίζει, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι το είδαμε, ότι φάνηκε, πάμε να συνεχίσουμε. Βλέπουμε εδώ την Μεγάρα, η οποία είναι πανέμορφη. Εντάξει, ρίξαμε λίγο τον καημένο το φιλ. Βλέπουμε τη Μεγάρα, η οποία είναι πανέμορφη και το Pike G και πανέμορφη. Έτσι, πανέμορφο. Έτσι με τις καμπυλάρες, τις ξέρω εγώ, γυναικάρα, μπράβο. Πάρα πολύ όμορφη. Και τα μάτια, αυτό το στυλ που είχε έτσι λίγο τα πιο σαγηνευτικά ή μάτια αρνητικά κλειστά, ξέρω εγώ, όπως την ταινία τότε, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, πάει και στο μαλλί της, μείναν αρκετά πιστοί. Αυτές τις μπούκλες έτσι λίγο το πιο σγουρό που ήταν σε κάποιες άκρες, πίσω. Κάνει πολύ ωραία δουλειά και μείναν αρκετά πιστοί στο πώς ήταν οι χαρακτήρες του παιδικού η Φάγκο. Ένα μπράβο στη Φάγκο για αυτά τα κομμάτια. Γενικά για όλα τα κομμάτια, τελευταία η Φάγκο έχει ανέβει πάρα πολύ, κάνει πάρα πολύ ωραίες δουλειές στα κομμάτια της. Έχουμε εδώ τώρα, πάμε να δούμε, βασικά όχι εδώ κάναμε γκάφα. Πάμε να δούμε τον Φιλοκτήτη, ο οποίος Φιλοκτήτης έτσι και αυτός είναι σε πολύ γαμάτη στάση. Εδώ σαν να φαίνεται που κράζει τον Ηρακλή ή τον λέει κάτι τέλος πάντων εν ώρα προπόνησης. Τον λέει να γίνει σύρωας, για όλους τους σύρωες που έλεγε εκεί. Μετά ξέρω εγώ πως έλεγε εκεί που έκανε έτσι μια αναδρομή στους σύρωες της Σέας, Περσέας. Ύστερα ήρθε ο Αχιλλέας, ξέρω εγώ, με αυτή η κολοφτέρνα του. Αυτό μου είχε μείνει πάρα πολύ μικρός. Το θυμάμαι. Ο Φιλ, πάρα πολύ ωραίος Φιλοκτήτης, από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες μέσα στο παιδικό, μέσα στον Ηρακλή. Ο Σάτυρος, πάρα πολύ ωραίος.
Συνήθες εκεί που πήγαινε, όχι, ήταν γαμάτος. Και ένα πολύ ωραίο παιδικό, ένα εξαιρετικό παιδικό, εντάξει, ό,τι και να λέμε τώρα, εδώ θα χωρέσουμε. Σιγά μην χωρέσουμε. Για να δούμε, να συνεχίσουμε, πάμε σιγά σιγά στο Noen Grady, σε πιο σύγχρονα παπάκια. Έχουμε εδώ το Noen από το Jurassic World, πιο σύγχρονα από άποψη θεματολογιών. Γιατί και το Ηρακλείο τα παπάκια είναι πάρα πολύ καινούρια. Ωραίος, Chris Pratt, ηθοποιός, πάρα πολύ ωραίος και το παπάκι του πολύ ωραίο. Αρκετά πιστό σε αυτά που φορούσε. Εντάξει, εδώ βλέπουμε και πίσω, ξέρω εγώ, το δερμάτινο να έχει κάποια λουριά, κάποια αυτά με ωραία λεπτομέρεια χωρίς να έχει χάσει ιδιαίτερα χρώμα. Το τζιν του, τις μπότες του, ξέρω εγώ, έτσι ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Γενικά έτσι. Και καινούργιο ποπάκι, λογικό έτσι να έχει ωραία λεπτομέρεια. Από το Jurassic World και το 1 και το 2 εννοείται που είχε εκεί την Blue, την Delta, πώς τις λένε τις άλλες. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε, πάμε στους πιο παλιούς και κλασικούς πάλι, στον Dr. Ian Malcolm, ο χαοτιστής, ξέρω εγώ πώς θα το πούμε, επιστήμονας, πίστευε ακράδαντα στη θεωρία του χάος και την εξηγούσε κιόλας πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραίο, έτσι σαν rockstar, πιο πολύ rockstar παρά επιστήμονας. Κάτι πρέπει να έχει πει ο Alan Grant εκεί, δεν θυμάμαι. Μας έφερε σαν ένα rockstar για επιστήμονα ή κάτι τέτοιο, κάτι πρέπει να έχει πει. Δεν έχει κάτι σπουδαίο πάνω του, γενικά έτσι. Μαύρος, ωραίος, ξέρω εγώ, με τα μαύρα ρούχα του. Έχει όμως, ας πούμε, κάποιες λεπτομέρειες όπως το δαχτυλίδι που φοράει εδώ, στο λαιμό αυτό το κρεμαστό, ξέρω εγώ, έτσι, και στα γυαλιά του. Αλλά τον πέτυχαν καλά σε άποψη γυαλιά και μαλλί. Σε γυαλιά και μαλλί, ας πούμε, κάναν πολύ καλή δουλειά. Τον πέτυχαν πάρα πολύ καλά. Τώρα στο σώμα, εντάξει. Φοράει μαύρα ρούχα, μαύρο πουκάμισο, μαύρο παντελόνι, μαύρο σακάκι, ξέρω εγώ, μαύρο παπούτσια. Όλος μαύρος. Πάρα πολύ ωραίος. Πάμε να συνεχίσουμε από το παλιό κλασικό Jurassic Park. Εδώ τον Νέντρι, Νέρντι, πώς τον έγανε, Νέντρι. Τον ξέχασα και όσο τον χαζοβιόλι να πούμε. Ο χαζός που ήταν η αιτία, ο χοντρός εκεί να πούμε, που ήταν η αιτία για να καταστραφεί, να πέσει το Jurassic Park. Για μερικά εκατομμύρια ας πούμε, αυτό το πάρκο δεν δούλεψε ποτέ. Δεν άνοιξε τις πόρτες του. Εντάξει, τουλάχιστον δεν ήταν σαν το Jurassic World να έχουν και απώλειες. Έκλεισε πριν καλά καλά ανοίξει. Συνεχίζουμε, πάμε σε Gollum, έχουμε Gollum και μετά το Δεδρογέννη και εκείνον θέλω να τον δω. Εκείνον η φάση είναι ότι όταν το είχα πάρει που σας είχα πει είχε μείνει στην κούτα. Γιατί είχε μείνει στην κούτα μαζί με πολλά άλλα που είχα πάρει από το Wishbox, από το τελευταίο pop hunting που είχαμε κάνει. Μείναν όλα στην κούτα μέχρι να μπουν τα νέα ράφια και αυτά που σας έχω πει για να τοποθετήσω, γιατί δεν υπάρχει χώρος και δεν τον είχα ανοίξει καθόλου να τον δω, τον έδωσα όπως ήταν. Πάρα πολύ ωραίο παπάκι και τον Gollum πάρα πολύ ωραίο παπάκι. Εδώ στην πιο κλασική στάση του, το chase του είναι που κρατάει το ψάρι νομίζω. Εδώ έχει την κλασική στάση, ακουμπάει έτσι που περπατούσε ο καημένος σε αυτό το στυλ στα 4, ξέρω εγώ, κάπως. Σαν γοριλάκι, σαν πιθηκάκι. Χρήμα, γενικά βγάλαμε έτσι αρκετή συμπόνια για τον Σμίγκολ, ας πούμε, ή Gollum, γιατί ταλαιπωρημένος ήταν και αυτός, το δαχτυλίδι τον κατέστρεψε. Πάμε να δούμε και τον Δεδρογέννη, ο Τρίμπερτ. Εδώ, όχι ακριβώς αρχηγός ας πούμε, αλλά τον λες ένας από τα μεγάλα κεφάλια των End ας πούμε. Αν είχαν τότε, γιατί αρκετοί τον άκουσαν και έτσι είχε φανεί δυνατός αρκετά. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Το ποπάκι του βγήκε πάρα πολύ όμορφο, με πολύ ωραία λεπτομέρεια. Πολύ ωραία δουλειά. Ακριβώς αυτό το κλαδί, ειδικά το μπροστινό κομμάτι είναι ακριβώς. Τώρα εντάξει, δεν μπορείς να πετύχεις όλα τα κλαδιά. Αλλά και πίσω ας πούμε όπως είναι, πολύ καλή δουλειά. Μπράβο στη Φάνκο. Εξάιντσο κομμάτι εννοείται. Ωραίος, ωραίος. Πολύ ωραία λεπτομέρεια στα κλαδιά, η διχρωμία που έχει, το πράσινο αυτά, έτσι που κάνουν αυτή την τεχνοτροπία, ας πούμε, αυτή την τεχνική, ξέρω εγώ, που το έχουν έτσι για να φαίνεται ξύλο, δεν είναι ένα απλό καφέ, ας πούμε, έχει και λίγο μαύρο, έχει διάφορες αποχρώσεις του καφέ για να φαίνεται λίγο πιο ρεαλιστικό ότι είναι ξύλο. Ωραίος, και στα μουσια του γενικά και στα φύλλα το ίδιο πράγμα. Πάρα πολύ ωραίος. Δεν έχουν απλό έτσι ένα καφέ ή ένα απλό πράσινο, έχει, φαίνεται ότι είναι καλά δουλεμένο παπάκι. Και για το τέλος, το movie moment του Αλαντίν, η πρώτη ευχή του Αλαντίν μου, σας έλεγα ότι φαίνεται πως είναι πιο μεγάλα τα παπάκια. Το τζιν τουλάχιστον είναι σίγουρα πιο μεγάλο, δηλαδή σε σύγκριση με ένα normal pop. Τώρα μην πάρουμε να συγκρίνουμε τον Gollum, ας πούμε. Βλέπετε εδώ σε σύγκριση με αυτόν πόσο πιο μεγάλο είναι το τζιν τουλάχιστον. Γιατί ο Αλαντίν φαίνεται πιο normal, απλά φοράει αυτή τη βλακεία. Κοιτάξτε εδώ, σε σχέση με το τζιν, πόσο πιο ψηλό, ας πούμε, είναι το τζιν, κεφάλι πόσο πιο μεγάλο, ξέρω εγώ, είναι αρκετά πιο μεγάλο. Απλά εντάξει, ο Αλαντίν φαίνεται πιο normal σαν μέγεθος. Απλά νομίζω ότι τον προσθέτει με μέγεθος, ξέρω εγώ, αυτή η βλακία που φοράει στο κεφάλι. Ένα πολύ ωραίο ποπάκι όμως. Ένα πολύ ωραίο move moment μου, γιατί δεν το βάζει σε ποπάκι. Αυτό μας γράφει. Α, εντάξει, έχουμε και τον Τζίνι εδώ στην καμπάνια του να πούμε εκεί πέρα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο βασικά move moment.
Ένα από τα γαμάτα μου μόμεντ που σίγουρα τα βάζει κάπου εκτός κουτιού να υπάρχουν. Δεν χρειάζεται αυτό να είναι στο κουτί, είναι ωραίο να φαίνεται. Και ούτε από θέμα αξίας τόσο πολύ, εντάξει. Γενικά τα movie moments σε τέτοιο στυλ, ας πούμε, μ' αρέσουν να τα έχω εκτός κουτιού. Γιατί τα puppets σαν σκέτα, ένα απλό ποπάκι μέσα στο κουτί του ή έξω, δεν μ' αρέσει και τόσο πολύ. Ενώ κάτι τέτοιο που φαίνεται λίγο πιο ολοκληρωμένο σε στυλ διόραμα, μ' αρέσει. Αυτό παλεύεται, ξέρω εγώ, να το έχω εκτός κουτιού. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ τώρα θα τα ρίξει όλα ντόμινο. Λογικά. Όχι, εντάξει, ας μην το βάλουμε. Ας το καλύτερα, ας μην το επιχειρήσουμε, γιατί άμα ρίξει ένα θα ρίξει και όλα τα άλλα. Ας αφήσουμε το δεντρογέννη πάνω που ήταν μια χαρά, δεν έριξε κανέναν. Λοιπόν, αυτά. Βλέπετε τώρα πόσο συμφέρει αυτό το κουτί. Γιατί μου δώσαμε μόλις 100 ευρώ το μήνα που δίνουμε, ας πούμε. Μας βγαίνει κάπου στα 8,5 με 9 ευρώ το κομμάτι. Πες για τα 12 κομμάτια και μας έστειλε δύο μεγάλα, μας έστειλε ένα chase. Εδώ ο Ντρογέννης κάπου στο 25, 20 με 25 ευρώ ένα εξάιντσο. Τα movie moments λίγο πιο πάνω, 30, 40, ανάλογα και το movie moment. Αφού τώρα εντάξει δεν είναι και Star Wars, ας πούμε. Οπότε πρέπει να κάψω 30, αν θυμάμαι καλά αυτό το movie moment. Πάρα πολύ ωραία κομμάτια όμως. Και ένα τσεϊσάκι εννοείται. Μπορείτε να παίξετε εύκολα μπαλίτσα στο Poppin' a Box, γιατί έχει ένα tracker το οποίο μπορείς και ολόκληρες κατηγορίες να βάλεις ό,τι θέλεις ή ό,τι δεν θέλεις. Στο Your Account λίγο πιο κάτω να κατέβεις εκεί το ρυθμίζεις αυτό. Ή διαφορετικά αν κάποιος θέλει να βάλει πολλά μαζί μπορεί να πρέπει να κάνει λίγο δουλίτσα, να βάλει ποια θέλει, ποια δεν θέλει και ποια έχει ήδη. Και το Poppin' a Box τα παλικάρια που έχει και παλικάρια κορίτσια ξέρω εγώ ανάλογα τώρα ό,τι έχει εννοείται, στέλνουν το μήνυμα τα ποπάκια που έχεις βάλει εσύ ό,τι θέλεις. Αυτά νομίζω παιδάκια μου, ακόμα ένα γαμάτο κουτί φτάνει στο τέλος του, άλλη μια φορά βγήκαμε από το πλάνο να πούμε, αλλά εντάξει παλεύονταν εδώ, μιας και η δωδεκάδα είχε πολύ γαμάτα κομμάτια, ακόμα και αγαπημένο και όπως είπα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως Poppin' a Box των παιδικών μας χρόνων ξέρω εγώ. Αυτά νομίζω και ας παιδάκια μου, γράψτε κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε το κουτί, να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και εκεί κυρίως βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.